Okay, τέλεια. Πρέπει και αυτό να είναι ένα σπιτάκι, ένα κτίριο χτισμένο στην παραλία για περιβαλλοντικούς οργανισμούς ίσως, για τα ορφανά. Θα πω να βοηθήσω. Τι είναι αυτό, ένα κτίριο υποστήριξης για παιδιά. Συγγνώμη, είναι κανείς εδώ να με εξυπηρετήσει? Καλησπέρα. Θα θέλαμε τίποτα. Λοιπόν, μόλις τώρα νύφαγα μια ουσία την οποία φέραμε μόλις τώρα από την Αλβανία. Γι' αυτό είμαι και ακόμα λίγο κομμένος έτσι. Εδώ πέρα σας παρουσιάζω κάποια προϊόντα. Μια μπανάνα η οποία έχει φύγει το κοτσάνι. Να, μόλις τώρα έπεσε. Δεν πειράζει. Έναν adapter ευρωπαϊκό για φορτιστή. Μάλλον... τέλος πάντων, ξέχνα το. 500 ευρώ. Ένα πορτοφόλι με δύο μάτια. Κινητά. Ένα φακό, μια action κάμερα, ένα powerbank, ένα φυκάκι άμα θέλετε να βάλετε μέσα διαμάντια, ένα φορτιστή με USB και φυσικά για να μην παραλείψουμε, ένα καθρεφτάκι για τις όμορφες κυρίες, για τις γυναίκες δηλαδή. Θα σου παρουσιάσω ένα προς ένα τα κινητά μου. Θέλω να προσέξεις προσεκτικά. Samsung Galaxy J5 του 2016. Εξαιρετικό κινητό, πολύ καλή κάμερα. Λεβόνο, όχι, ZTE. Δεν ξέρω τι συγκεκριμένη μάρκα, πρώτη φορά τη βλέπω. Μου την έχουν πουλήσει εξαιρετικοί μου φίλοι Κινέζοι. Fluo, ελληνική εταιρεία. Πολύ καλό κινητό, διακριτικό μικρό, με πολύ καλό μικρόφωνο. Huawei, μπλε. Πολύ καλό κινητό, εξαιρετική κάμερα, face unlock. Μην το βλέπετε έτσι που δεν λειτουργεί, δεν πειράζει. Θα στο κάνω εγώ, θα στο φτιάξω, θα είναι GG. Alcatel on touch. Το χτυπάς και δεν παθαίνει τίποτα. Το βλέπετε? Τίποτα. Εν αντιθέτως από το Lenovo, το οποίο τώρα έχεις κάτω και είναι για το πουλάκι. Οπότε σας προτείνω να μην το πάρετε. Α, και ένα τελευταίο τηλέφωνο. Xiaomi Redmi. Πολύ καλό κινητό, λειτουργεί. Έχουν μπανάνα, ξέρετε, έχουν μια. Τα άλλα δεν λειτουργούν δηλαδή? Τα άλλα δεν λειτουργούν, αλλά μπορώ να σας τα φτιάξω όπως είπα. Okay. Λοιπόν, στα 150 ευρώ, 2 ευρώ, 100 ευρώ, 526 ευρώ, 1 ευρώ, 30 λεπτά. Και επειδή αυτό λειτουργεί και επειδή φαίνεσαι ότι δεν είσαι της δουλειάς και ήρθες μόνο και μόνο για να δώσεις 50 ευρώ, θα σου δώσω 50 ευρώ αυτό και να πας το καλό. Το θέλεις? Πρώτον που ξέρετε πως έχω 50 ευρώ και επειδή είχατε αναφέρει κάτι για τη γυναίκα μου, που το ξέρετε. Ναι. Κύριε, τα ξέρω τα πάντα για όλους. Είμαι ο νούμερο ένα μαφιόζος του Τίδερλαντ. Ποιο? Του Τίδερλαντ. Στην Ελλάδα. Μη γελάς! Okay, μάλιστα. Αυτά έχετε μόνο. Εσείς δεν ξέρετε για τα VIP. Θέλετε να γίνετε VIP μέλος. Λοιπόν, με την προϋπόθεση, αν θέλετε να γίνετε VIP μέλος, θα πρέπει να μου χρηματοδοτείτε 1000 ευρώ μηνιαίως. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό? Βεβαίως. Και τι έχει μέσα το VIP? Συμπεριλαμβάνεται προστασία, δύο μπράβους, α, κόκα, ένα κιλό το μήνα, ναι, και το σημαντικότερο... Σταματώ τη γελιά. Action camera! Για τα VIP δεν μιλούσαμε. Και αυτό στο VIP ανήκει. Α, okay. Απλά ξεγελάει. Okay. Μερονεύεσαι. Καθόλου. Μερονεύεσαι. Καθόλου. Έτσι, μπράβο. Για τα VIP θέλω. Θέλεις να και... Α, θες για τα VIP. Ναι, ναι. Σκέφτομαι λοιπόν να γίνω μέλος γι' αυτό. Υπέροχα. Τι άλλο παρέχετε, μόνο αυτά? Λοιπόν, τάμπλετ. Και το κυριότερο. Τι μου πείτε. Λειτουργεί. Λειτουργεί κανονικά. Mm-hmm. Θέλετε να το όχι, περιεργαστείτε? Δεν θέλω καθόλου. Αυτό, για αρχή. Ναι, άλλο. Αυτό, το τάμπλετ μόνο. Σκάνερ. Πάρτε το να το δείτε. Όντως το δουλεύει αυτό? Της Canon είναι. Οκ, okay, είναι και αξιόπιστη εταιρεία. Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι ένας υπολογιστής. Πέρ το δω. Ωραία, εντάξει, οκ, κατάλαβα. Λειτουργεί αυτό το πράγμα? Δεν ανοίγει. Πώς ανοίγει αυτό το κερατούλικο? Τα πάνω σου κάνω μια επίσκεψη μετά τους μάτους. Α, να το βρήκα. Όπα. Απλά βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει φύγει αυτό και ναι, υπάρχει πρόβλημα. Οκ. Okay. Λοιπόν,
Αυτά. Και μία ερώτηση τώρα. Ναι. Πόσα θα διαθέτετε κάθε μήνα? Κάθε μήνα, έτσι. Ναι. Σκέφτομαι να σας δίνω κανονικά 10-10. 10-10. Ευρώ. Ναι. Το μήνα 10, έτσι. Μόνο που εγώ θα σας δώσω το 10 σύνολο. Και μας παίρνεις για κοροϊδά, ρε. 10 χιλιάρικα. Σύνολο όμως, το χρόνο. Κοίταξα. Εντάξει. Συμφωνείτε δηλαδή με τα 10. Ναι. Ευρώ. Αν έχετε κάποιο κάδο. Δέκα λοιπόν. Πάντως κύριε, εγώ να ξέρετε. Ναι. Έχω αυτή τη στιγμή τώρα τα λεφτά στην τράπεζα. Ναι. Και θα θέλει η γυναίκα μου μετά και να πάρει αμάξι και δεν θέλω να πάρει αμάξι. Ναι. Μπορώ να σας δώσω από τώρα τα 10. Ναι. Ένα μετά και λίγο να βγάλω το κινητό να καταφέρω τα λεφτά. Ναι, και εγώ θέλω να τσεκάρω κάτι. Κύριε, έτοιμος. 10 χρόνια φυλακή για όλα τα παράνομα. Ηλικία σου νόημα, συλλαμβάνεστε. Σηκωθείτε με τα χέρια πάνω πάλι. Φάω λιγότερα χρόνια. Εντάξει. Πείτε μου το γιατί. Γιατί έχω την καλύτερη νομική ομάδα. Μάλιστα. Αυτή η νομική σας ομάδα μπορεί να κάνει κάτι τη στιγμή που τα έχω γράφει σε όλα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, φαντάζομαι. Βεβαίως, αλλά. Δεν θα λείψουμε και πολύ. Δεν σε συμφέρει καθόλου να σκοτώσει μπάζα, το ξέρεις αυτό, έτσι. Ψηλά τα χέρια. Γυρίστε. Και έγινε στο κεφάλι. Μην τολμήσει να κάνεις καμιά βλακεία, γιατί η σφαίρα είναι έτοιμη να έρθει στο κεφάλι σου. Θα τα πούμε ξανά στο δικαστήριο, αγαπητέ μου. Πάμε.